την Κυριακή το πρωί, όποιος πάει στην εκκλησία, να του δίνει ψηφοδέλτιο και το κερί. Μην πάρει κεράκι μέσα, πάρε. Δηλαδή το σκέφτεσαι αυτό. Και λέω, παιδιά, αν αυτό το κάνουν, Όχι, είναι άσχημο. θέλουν δημόσια καρπαζιά. Πάρε το κεράκι σου μαζί με το ψηφοδέλτιο. Είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Σοφία. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πες μου. Ναι, αλλά το θέμα είναι γιατί δημιουργήθηκε. Τώρα που δημιουργήθηκε, λέμε γιατί είναι αυτά τα Α, πράγματα. γιατί κάποιοι δεν ήταν καλά. Α, αυτό είναι το θέμα μας. Κάποιοι δεν ήταν καλά. Δεν έγινε σε μία Και νύχτα γι' αυτό αυτό. χρειαζεστεί λίγο κολύδιο, στο είπα και προχτές. Το Λίγο κολλήριο. κολύδιο. Ναι. Μάλιστα. Το χρειάζεται προς όλες τις κατευθύνσεις το κολλήριο. Α, να σας πω. Α, το άλλο, δεν σας το είπα. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος Τριάδης τώρα γιατί γράφει συνέχεια για το ΣΥΡΙΖΑ. Είστε σε ανοιχτή γραμμή. Δεν καταλαβαίνω. Λες Γιατί... για τον παλιό διευθυντή της ηλεκτροτυπίας. Μάλιστα, ναι. Επικίνδυνο λύκο για την αριστερά. Το έχουμε το ένα, το έχουμε και το άλλο, παιδιά. Άνθρωπος ξέρει δημοσιογραφικά γράμματα. Και από ό,τι θυμάμαι, ανασύρω τώρα στη μνήμη μου, πρέπει να ήταν και υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το Ήταν. 12. Το 2012, σωστά. Καλά θυμάμαι. Ναι, αλλά σήμερα γιατί Καλά, γράφει δεν όμως. λέει κάτι εγώ. Δεν έχω, είπε συγχαρητήρια στον Τσίπρα και ότι είσαι ο μοναδικός ηγέτης. Όχι. Αυτά του είπε. Όχι, Όχι. Δείτε, λάθος δείτε. έκανε. Μισό Για λεπτό να το να πούμε. ακούσουμε τι είπε Για αυτός πάμε. ο πράγματι μαχητικός δημοσιογράφος. Τι είπε ο άνθρωπος. Γράφονται αυτά, Σοφία μου. Δεν γράφονται, γι' αυτό εγώ Μα είναι δεν δυνατόν. σας είπα την θέμα. Μα Βλέπω είναι δυνατόν. Έμεινα. σχηματική Τι λαμόγια ακούω. Πω, πω, πω. προβληματισμένη. Και όλοι αυτοί λέει που είναι γύρω του δηλητηριώδης τρίγια. Πω, Λέγονται αυτά πω, πω, τώρα. πω. Μα βρε Σοφία μου. Για να σου πω όμως βρε Σοφία μου. Τι να μου πείτε τώρα. Δεν λέγονται Αυτοί αυτά. που μένουν στη γειτονιά ξέρουν καλύτερα. Και σήμερα ξέρετε τι είπα. Βέβαια, άλλο να μένει στη γειτονιά εκεί στα Σούρμενα και άλλο να μένει σε πάνω στην Ηλιούπολη, να μένει ακόμα παραπάνω, Σοφία μου, στην Πετρούπολη. Εσύ από την Πετρούπολη, μπα ξέρει τι γίνεται στη γειτονιά στα Σούρμενα, δεν μπα ξέρει. Όχι, δεν μπορώ να Έτσι κι ξέρω. αυτό ξέρει αυτά, το σπίτι του σου λέει. Και τα είπε όλα. Αυτό, Σοφία μου, είναι ηθικό δίδαγμα. Τι ειδικό δείγμα. Ειδικό δίδαγμα να προσέχουμε τις συναστροφές μας, τις παρέες μας. Μα Έχουμε ποιος άλλος. παιδιά, για φαντάσου, να καταντήσει ένα παιδί, να περιγράφεται δι' αυτών των σχολείων αυτού του έγκυρου δημοσιογράφου. Ναι. Διευθυντής ήταν ο άνθρωπος. Διευθυντής ηλεκτροτυπίας, ναι, Πω, πω, αριστερός, πω. υποψήφιος. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι σήμερα κάνει λόγο για σύνδρομο της μαφίας. Δηλαδή, δεν σταμάτησε. Έκανες μία ανάρτηση, με τα φίλια, Δηλαδή με τους καθ... σύνδρομο της μαφίας για Ναι. ποιο πράγμα λέει. Αυτή η αριστερά, τους δει κατέχει. Όχου Παναγία μου. Τι είναι Λέγονται αυτά αυτά. πράγματα. Μα τι Γράφονται αυτά. λέγονται. Αυτά θα τα ακούσει ο άνθρωπος Αυτό σας και λέω κι θα εγώ. μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και να σας Πω, πω κάτι, πω, πω. αυτή τη δύσκολη στιγμή που πάμε στις Εγώ θα έλεγα, εκλογές. Σοφία μου, σε εμάς δεν θα έρθουν, εν πάση περιπτώσει. Τι δεν θα Αλλά έχουμε. θα έκανα έκκληση στο Sky, στο Μέγα, Τι να κάνουν. να φωνάξουν τον κύριο δημοσιογράφο. Το Παπαδόπουλο Τετράκ. Τα πήγε στην Να κάμερα. αντιμετωπίσει ένα από τα αστέρια του, να βάλω απέναντι την πόπη του Τσαπανίδου. Τι έπαθε, Σοφία μου. Εσείς φτιάχνετε δίδυμο τώρα και τηλεοπτικά Όχι, παράθυρα. λέω ρε Μην παιδί μου. πάτε σε αυτή τη Νόμιζα δικασία. ότι Δηλαδή, έπαθες κάτι και τρόμαξα. Δηλαδή, τρόμαξα. να ακούσουμε αυτά που λέει ο δημοσιογράφος, να Ναι. περασπιστεί η κυρία Τσαπανίδου και να δούμε πόσο θα παραμείνει μετά τη συνάντηση αυτή Παρθένα ή θα ξαναγυρίσει στο Πόπι. Και ο συνδυασμός του ονόματος κι εσείς. Δηλαδή, χειρότερος είστε από τον κύριο Παπαδόπουλο και τον Τετράδη. Ο κύριος Τετράδης Παπαδόπουλος είπε αλήθειες. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να έρθουν κατά αναπαράσταση, έτσι λέγεται, και να ακούσουμε. Λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, Ναι, αλλά θα σας απαντά το η κάνετε και κυρία Πόπη. εικόνα. Να δούμε. Δηλαδή σοβαρά πράγματα, για να δούμε. Μπορούμε μόνο το πρώτο νταμάκι από αυτά του Παπαδόπουλου πώς ξεκινάει η Σοφία. Το πρώτο απ' όλα. Το αυ... Έμεινε. Εντάξει.
αερολόγο. Συνοθήλευμα ανίδεων αερολόγων και χουλιγκάνων ρεμπεσκεύων. Όχι, δεν μπορώ άλλο. Τι είναι αυτά, μωρέ. Λαμόγια του παρελθόντος, όχι. Λαμογιών, λαμογιών. Ναι. Όχου. Μην πάτε σε άλλο. Που ψάχνουν σκουριασμένα ναυάγια για να κολλήσουν σαν δηλητηριώδη στρίδια. Όχι, ρε παιδιά, αυτά δεν μπορεί. Όχι και έτσι, εντάξει. Ναι. Όχι, εγώ δεν δέχομαι να βρίζει το μισό ελληνικό λαό ο κύριος Τετράδης. Γιατί κάνει την κλωματευσή του και σου λέει, εσείς βρεηλήθη, τόσα χρόνια τι κάνατε, δεν σου πήρατε χαμπάρι. Δεν μας βρίζει όλους. Καλά, εγώ δεν ήμουν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι. Όταν περιγράφηκε, λέει, αυτοί είναι όλοι. Λέω, όχι για όλα αυτά. Ναι, αλλά ήταν και ο ίδιος υποψήφιος. Σοφία. Ουσιαστικά βρίζει για αυτούς που έμειναν ακόμα και σήμερα. Και ξέρετε ποιος άλλος βρίζει. Καλά, όχι με τον τρόπο τώρα που έχει ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Τετράδης που χρησιμοποίησε 5-10 επίθετα δηλαδή και τους έχωσε πάρα πολύ βαθιά, αλλά με πιο ήπιο τρόπο. Ο κύριος Καρανίκας σου λέει, σε σου τα έλεγα εγώ, να αλλάξεις, να προσαρμοστείς, να δεις τι λέει η κοινωνία, αλλά δεν τον ακούγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ο κύριος Καρανίκας πολιτικά δείχνει τώρα. Διάφορες έτσι. Ναι, αλλά τα έλεγε. Είναι πιο κοντά στον Άδωνη παρά στον Παπά. Ο κύριος Καρανίκας ή την κυρία Τσαπανίδου είναι πιο κοντά στην αριστερά. Τα έλεγαν. Δεν τα έλεγαν. Τα λέγανε. Μη συνέχεις μας πειρασμών. Θρασίδηλα ανθρωπάκια, επίσης λέει ο κύριος Παπαδόπουλος σήμερα. Κάποιους που καπηλεύτηκαν, λέει, την έννοια της αριστεράς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους ξεφτύλισαν. Δηλαδή είναι αυτόν σήμερα. Δεν το είπα εγώ. Μετά από αυτά, όχι Σοφία μου, αλλά είπα. Τα λέει ένας άνθρωπος από μέσα. Ναι. Υποψήφιος βουλευτής, δημοσιογράφος της ελευθεροτυπίας, διευθυντής της ελευθεροτυπίας. Τα λέει. Τους περιγράφει τι είναι. Και ο κόσμος ακόμα δεν έχει αντιληφθεί. Δεν έχει αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Δεν τα λέω εγώ. Τα το κόσμο. Τα ο ακραίος. Μα τα είπε ένας δικός. Όπο, Σοφία. Αυτό ας το ξαναπαίξουμε μια φορά, Σοφία, να τον τυπωθεί ο κόσμος λίγο. Σε παρακαλώ, άλλος έχει τις δουλειές του, έχει τις έννοιες του, έχει την πεθερά του στο σπίτι. Ας το εντοπίσουμε άλλη μια φορά, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται, δεν αντέχω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Βόδια αφινιασμένα. Αφιονισμένα βόδια. Α, και εσείς αυτοσυγκρατήσατε, και εγώ αυτό. Δηλαδή, γράφετε, λέγεται. Προσπαθώ να δω, όταν λέει αφιονισμένα βόδια, ποιον θα μπορούσε να εννοεί. Αφιονισμένα βόδια. Να μου πεις και τα βόδια, το καταλαβαίνω. Αφιονισμένα. Α, αυτό σας πείραξε. Όχι τα βόδια. Βέβαια, λέω. Και ιδιαίτερα προσπαθείς να βρεις τώρα μία εικόνα. Σταλινική, ξεφτυλισμένη, σταλινική. Είναι και αυτή η θεωρία δηλαδή, της αριστεράς. Για φαντάς. Μίασμα όσοι πίστευσαν εις το στάμι. Αυτό καταλαβαίνω. Ξεφτυλισμένη. Τι είναι αυτά που ακούν τα αυτιά μου. Ξεφτυλισμένη. Αν αυτά τα έχει πει ο Κασιδιάρης, ώρα τι θα λέγαμε. Το φασίστη, το ναζιστή, μα τα λέει δικός τους. Ναι, αλλά τους ξέρει. Και καλλιεργημένος και μορφωμένος. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι, ξέρω, ο Κασιδιάρης, δεν είναι Βελόπουλος. Ο άνθρωπος έχει παιδεία, ξέρει γράμματα. Και χρησιμοποιεί και τις λέξεις εκεί που πρέπει. Δηλαδή, προφανώς. Ναι, δεν τις χρησιμοποίησε τυχαία. Δηλαδή, προσπαθώ να δω ποιοι είναι οι ρεμπεσκέδες, Σοφία. Α, και τους ρεμπεσκέδες, ναι. Πώς θα τους χρησιμοποιήσει ο ρεμπεσκέδες. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Για τους ρεμπεσκέδες. Όχι, ποιος είναι ο ρεμπεσκέδες, ποιος είναι αφιερωμένο βόδι. Δηλαδή, εδώ, από ό,τι βλέπω, από το κείμενο, πάω παρό, 30 ονομασίες. Και όπως οι Ινδιάνοι, το κόκκινο άλογο, ο ρεμπεσκέδες, το αφιερωμένο βόδι. Και να λέμε, μιλάει, ξέρω εγώ, η τάδε, αυτό είναι το αφιερωμένο βόδι. Αυτή είναι επιθεώρηση. Ρε, άμα πάρει αυτά τα κείμενα ο Σεφρελής το καλοκαίρι και κλείσει και τον άνεργο, θα βγάλει λεφτά. Σωστά. Βέβαια. Αλλά δεν ξέρετε τι άλλο θα προκύψει την επόμενη μέρα, γιατί έχει και συνέχεια. Θέλουμε, αύριο για να γελάσουμε λίγο. Τι θα κάνουμε αύριο. Πρώτη του μηνός. Φέρουμε και το βίντεο που επέρετο
Δεν είναι και άσχημα 40 ετών πρωθυπουργός. Το θυμάσαι επί και επί. Ωραία. Και τι. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη. Μεγαλύτερη όμως είναι να είσαι απόστρατος και απόμαχος σε 49.